Καλώς ορίσατε φίλοι μου και αγαπημένες μου φίλες στο κανάλι μου Rose TV, σε άλλο ένα βίντεο το καναλιού μας. Στο κανάλι ανεβάζουμε τηλεοπτικά θέματα, από σειρές και reality. Όλα γυρίζουν γύρω από τον Παύλο Βρουλάκη, ο οποίος επιστρέφει παντοδύναμος για να γίνει ο προστάτης της Αργυρός, της Μαρίνας, αλλά και της γιαγιάς Ειρήνης. Η οικογένεια αποκτά τον ισχυρό της πόλο απέναντι από τους Σταματάκηδες. Ο Παύλος φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα που οι υπόλοιποι τον θεωρούσαν νεκρό, παρακολουθούσε με τους ανθρώπους του, την πορεία της δικής του οικογένειας, αλλά και των Σταματάκηδων. Και η απώλεια του Άγγελου ήταν ο μόνος λόγος για να βγει πια από την κρυψώνα του. Δεν είναι μόνος. Όλο αυτό το διάστημα είχε δημιουργήσει ένα κύκλο ανθρώπων που λειτουργούσαν με τις εντολές του. Ένας από αυτούς, άνθρωπος του υποκόσμου, είναι και ο Ευθύμης Φαρμάκης. Σκληρός και αδίστακτος. Ακριβώς αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Παύλος ζητά δικαίωση. Και του αναθέτει συμβόλαιο θανάτου για το Μαθιό. Δεν έχει πιστεί εντελώς ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στο φόνο του Άγγελου, ακόμη και όταν βρεθεί ο πραγματικός ένοχος, ο πρώην σύζυγος της Άσπας. Και για έναν δεύτερο λόγο. Ως πρωτότοκος θα πληρώσει την βεντέτα. Ο Ευθύμης ξεκινά να τον παρακολουθεί για να εκτελέσει την εντολή. Δεν θα είναι τόσο εύκολο, γιατί στο δρόμο του μπαίνουν και εκείνοι που κυνηγούν για τις παρανομίες τους, τον ίδιο τον Ευθύμη. Η καπετάνισσα δεν ξέρει από πού να προφυλαχθεί αυτό τον χειμώνα. Χίλια μύρια βάσανα στο σπιτικό της και ένας θυμός απέναντι στον Βρουλάκη. Ευχαριστώ πολύ φίλοι και φίλες που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και κλικ στο καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάζουμε στο κανάλι.